Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μας την πέφτουν οι Ρώσοι, είναι μάλλον ο τίτλος του βίντεο που είδαμε. Κώστα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπλα Παλάσκης καταρχήν. Υπήρχε μια παλιά ταινία που σατήριζε αυτό το πράγμα βρετανική με τον τίτλο «Έρχονται οι Ρώσοι». Και νομίζω ότι ήταν ο Πίτερ Σέλλερς, δεν το θυμάμαι καλά, αλλά πάντως αυτό ήταν ο τίτλος «Έρχονται οι Ρώσοι». Λοιπόν, ακόμα και τότε, δεκαετία 70-80, πότε ήταν, πότε είχε γυριστεί η ταινία, εν πάση περιπτώσει, κάνανε χιούμορ και πλακά. Τώρα δηλαδή αυτά που λένε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ πόσο σοβαρά να τα πάρει κανείς. Εκτός αν θέλουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση και ετοιμάζουν πράγματα που δεν ξέρουμε και θέλουν ίσον και καλά να ανακατέψουν την τράπουλα τόσο πολύ και να ψαχνόμαστε όλοι με όλους. Και ας πούμε ότι παρεμβαίνουν οι Ρώσοι. Ποιο θα βγάλουν πρώτο κόμμα για να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της Ελλάδας? Ποιο κόμμα είναι φιλορωσικό στην Ελλάδα? Κάποιος που ο αρχηγός του είχε ντυμένο το κινητό του με το ρώσικο φυρέο. Δεν το θυμάμαι αυτό, ας πούμε, δηλαδή. Αλλά, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς οφείλουμε να έχουμε τις ειδήσεις ημέρας. Μια βασική ειδήση ημέρας. Σημειώσω πάντως ότι, συγγνώμη, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι έχουν δοθεί στην Ελλάδα 10 εκατομμύρια. Εκατομμύρια δεν είναι. Πότε? Σε δημοσιογράφους. Στις πρέσπες. Γιατί εγώ τη μόνη κρίσιμη περίοδο την οποία γνωρίζω, και είναι και επίσημο αυτό, ήταν η περίοδο των πρεσπών όταν έγιναν και 5, νομίζω, απελάσεις διπλωματών. Εγώ αυτή ξέρω. Αν κάποιος έχει να μας πει κάποια άλλη μια περίοδο, να το συζητήσουμε. Αλλά η μόνη επίσημη περίοδος που ξέρουμε επίσημα ότι υπήρξε απόπειρα ρώσικης επιρροής ήταν τότε. Πάντως, εντάξει, το ξέρεις τώρα. Και θυμόμαστε και που ήταν τότε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, σε κάτι σελαλητήρια ήταν, μαζί με τους περσπαδόρους. Λοιπόν, πάντως ξέρεις ότι ξεθάβουν διάφορα σενάρια από ιστορίες διάφορες για δίκτυο τηλεοράσεων που θα είχε δημιουργήσει ένας με ρωσικά λεφτά και τα λοιπά, από το 14-15 και τα λοιπά, όλα αυτά τα ξαναξεθάβουν τώρα και τα βγάζουν στην επικαιρότητα. Σιγά σιγά θα τα βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι έχουν πέσει αυτά 10 εκατομμύρια και ότι γίνεται, ότι όχι μόνο απειλούμαστε από την εξανατολών, δηλαδή από την Τουρκία, αλλά βρισκόμαστε σε πόλεμο με την Ουκρανία. Δεν είχα καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία, συγγνώμη, στην Ουκρανία. Δεν είχαμε ζήσει κάπως έτσι σε τελευταίο διάστημα. Τώρα είμαστε σε πόλεμο κιόλας. Θέλουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα κάποιου και όπως λέει το ρεπορτάζ που είδαμε της αδέλφου της κυρίας Κόρα, η εμπειρότατη συνάδελφος στο Μέγκα, σκέφτονται ότι θα υπάρξουν παρεμβολές της Ρωσίας για να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να πάμε σε μια τέτοιου είδους ηλεκτρονική ψήφο, γιατί αυτό θα τα καθιστούσε ακόμα πιο εύκολο την επίθεση από τους Ρώσους. Δηλαδή στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας. Στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πιο εύκολο οι Ρώσοι να μπαίνουν στην κάλπη μέσα, να βγάζουν τα ψηφοδέλτια και να που γράφουν Νέα Δημοκρατία. Και μόνο που το λες, για να φάνε το, ναι, για να φάνε το Μητσοτάκι τους, είναι πιο εύκολο αυτό να μπαίνουν σε κάθε κάλπη, από το να κάνουν hacking στα ηλεκτρονικά συστήματα που θέλει να φέρει ο Βορύδης. Λοιπόν, ας το πούνε ανάποδα. Το διαψεύδει το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως ότι έγινε κάτι τέτοιο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης όμως τη ΔΕΘ είχε πει παρόμοια πράγματα. Είχε πει ότι δεν σας λέω κάτι καινούριο, σας λέω πράγματα τα οποία είναι ευρέως γνωστά. Και καθώς η χώρα έρχεται σταδιακά σε προεκλογική τροχιά, θα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση να διασφαλίσουμε ότι και τις παρεμβάσεις δεν θα τις επιτρέψουμε στην πατρίδα μας, ώστε να επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο, το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών. Να πούμε επίσης ότι προχτές βλέπαμε οριόμενο τον κύριο Γεωργιάδη να λέει στον κύριο Φίλη ότι είσαστε ορντινάτσες του Πούτιν, έτσι δεν είναι, ναι, αυτό, ναι, δεν έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Άρα τελικά λίγο να διαχωρίσουμε την ουσία από την επικοινωνική προσπάθεια. Η κυβέρνηση προσπαθεί, δεν έχει έργο να επιδείξει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Πηγαίνει με μια αδράνεια δημοσκοπικής σε εκλογές, αλλιώς έχει καταρρεύσει τελείως. Και προσπαθεί να μαζέψει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους σε φόβους. Τους μεν ακροδεξιούς με την Τουρκία, τους δε ακροκεντρώους με τον φόβο ότι θα επηρεάσει ο Πούτιν το αποτέλεσμα. Προφανώς
Δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή κάτι προσπαθούν να δικαιολογήσουν οι άνθρωποι. Ένα διάχυτο φόβο. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα κλίμα στην Ευρώπη, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, αυτό που έβγαλαν και οι Αμερικανοί, τα 300 εκατομμύρια που δώσαν οι Ρώσοι σε διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις κτλ. 300 εκατομμύρια. Για 24 χώρες. Ναι, 300 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για λεφτά. Μιλάμε τώρα για πασατέμπους. Ότι δώσανε, αλλά εν πάση περιπτώσει δώσανε όντως, υπήρχαν κάποιες σχέσεις και στην Αυστρία παλιότερα ξέραμε για κάτι ταξίδια, για κάτι συνέδρια, για κάτι αυτά, εντάξει αυτά, okay, υπήρχαν. Αλλά τώρα ότι οι Ρώσοι θα επηρεάσουν τις εκλογές τώρα, έχει πιάσει ένα η ίδια θεωρία μάλλον αναπτύσσεται στην Ιταλία, επειδή η Ιταλία πάει σε εκλογές σε δύο εβδομάδες, αναπτύσσεται εκεί. Αυτό ποιο είναι, είναι η ταινία που έλεγα. Είναι παλιά τη βρήκα του 65. Είναι του 60. Α, ναι, το βλέπαμε το καλοκαίρι στου κινηματογράφου. Από ένα παλιό βιβλίο είναι. Ναι. Ο σκηνοθέτη, άλλη μια φορά με ενημερώσει το κοντρόλ, είναι ο Νόρμαν Τζούισον. Ο σκηνοθέτη μα, επειδή ξέρει από αυτά, τη βρήκε αμέσω και την έβγαλε στον αέρα ο Νίκο ο καλοκαιρινό. Τη γνώση σου και ανταποκρίθηκε. Το θυμάμαι ότι τη βλέπαμε τα καλοκαίρια στον κινηματογράφο από αυτά που παίζονται και ξαναπαίζονται και ήταν κωμωδία, α πούμε. Διπλωματικέ πηγέ λένε ότι δεν έχει σταλεί μέχρι στιγμή αμερικανικό υλικό στην Ελλάδα που να λέει. Δεν το λένε διπλωματικέ πηγέ, σα διορθώσω. Οι ανώτατες διπλωματικές πηγές, εκεί που πιο πάνω δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα. Εσύ έχεις φάρος και το λες. Εσύ δεν το σέβεσαι τα απόρριτα. Κάνω τη μετάφραση. Εσύ και δεν σέβεσαι τα απόρριτα. Λοιπόν, κάτι όμως ένα πηγαδάκι ήσουν με το Δένδιας. Κάτσε φύγω τώρα γιατί κάνει τον πονηρό. Στο πηγαδάκι με το Δένδιας ήσουν. Στη Βουλή. Στη Βουλή σήμερα βέβαια. Ήσουνα. Γιατί εγώ ήμουν στο ρεπορτάζ. Α, εντάξει. Okay. Εγώ δεν τον αφήνω τον υπουργό μου τα μάτια. Α, έτσι μπράβο. Δεν ήμουν άλλου. Λοιπόν. Τι είπε λοιπόν ο υπουργός. Δεν είπε τίποτα ο υπουργός για αυτό το θέμα. Όχι αυτό. Ανώτατη. Θα φτάσουμε και στον κύριο Βέλη μετά. Γιατί επί του θέματος που συζητάμε τώρα του Ρώσικου. Και επειδή αυτό είναι αντικειμενικό ρεπορτάζ. Αντικειμενικό γεγονός μάλλον. Και που λέμε, αυτό που λέμε ρεπορτάζ. Είπε η ανώτατη διπλωματική πηγή ότι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει 100 πρεσβείες σε όλο το 100 πρεσβείες δικές τους σε όλο τον κόσμο για τη ρωσική επίθεση. Για τη ρωσική επιβολή. Για τον κίνδυνο της ρωσικής αρκούβας που έρχεται. Σε αυτές τις πρεσβείες έως τώρα δεν είναι και η ελληνική. Υπενθυμίζω το State Department έλεγε για 24 χώρες. Στις πρώτες 100 χώρες που έχουν ενημερωθεί οι πρεσβείες, η ελληνική δεν είναι μέσα. Ο μισός πλανήτης. Λογικά λέω εγώ. Στις 24 χώρες θα έπρεπε οι πρώτες 100 πρεσβείες που έχουν ενωθεί να είναι και 24 χώρες. Αλλά θα το δούμε τώρα αυτό. Αν μπορεί να είμαστε στη θέση 108 για παράδειγμα, ρε παιδί. Έτσι. Λες και σε αυτό να είναι 108. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν του αξίζει περισσότερη ώρα, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μέσα από αόριστες υπόνοιες για υπονόμευση σταθερότητας προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως εγγύτη της σταθερότητας, προξενώντας το φόβο των πολιτών. Προσπαθεί να συσπυρώσει, όπως είπαμε, πέρα από τους ακροδεξιούς με αυτό το συνεχές σύριαλ με την Τουρκία και τους ακροκεντρώους με έναν φόβο αντιρωσικό, φιλοπουτινικό δάχτυλο να μας εποφθαλμιά. Και επίσης δημιουργείται και ένας κίνδυνος, γιατί και ο κύριος Τραμπ, για να φτάσει και ο ίδιος και ο παδί του να αμφισβητούν τα αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από κάτι τέτοια είχε ξεκίνησει, να τα λέμε τώρα όλα αυτά. Και ελπίζουμε ότι αυτή η γελοιότητα θα σταματήσει σε επόμενες μέρες. Δεν θα σταματήσει, γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας στη Βουλή. Επειδή έχει καταθέσει μια επίγερη ερώτηση ο κ. Ζαχαριάδης, ο τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Βορύβη, και για όλα αυτά τα σενάρια τα οποία συζητάγαμε πριν και εμείς γελάγαμε, τον ρωτάει και του λέει: πες μας, ποια είναι η άποψή σου, αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Βάλε ένα τέλος θεσμικά. Βάλε ένα τέλος θεσμικά. Κόψε την πλάκα, γιατί πρέπει να πάμε σε εκλογές με ήρεμο τρόπο και όχι να λέμε ότι υπάρχει κάποιες ξένες δυνάμεις που προσπαθούν να επηρεάσουν και προς όφελος ποιον και ποιοι φτιάχνουν αυτές τις εντυπώσεις. Γιατί να αρχίσουμε και εμείς τα σενάρια ότι ψάχνεις αφορμή για να πας τώρα σε εκλογές και διάφορα άλλα. Δηλαδή, εντάξει, αν μια κυβέρνηση αρχίζει μια τέτοια συζήτηση, η συζήτηση αυτή δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Τα σενάρια μέχρι τον πάτο μπορεί να τα φτάσουμε όσα θέλεις. Και να σημειώσω σήμερα ότι βρήκα το πηγαδάκι με τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί όχι καλό, το λέω έτσι τη φράση πως ακούστηκε κάποια στιγμή, όχι καλό σημάδι, γεγονός, το ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία έχουν εκλογές σε παρόμοιο χρόνο. Σε πολύ κοντινό χρόνο. Σε πολύ κοντινό χρόνο. Άρα, άμα αρχές μπορεί να διευκολύνει η κυβέρνηση και να κάνει τις εκλογές νωρίτερα, να τελειώνουμε κι εμείς.